Αν ο θάνατος, αγαπητοί μου, έθετε την τελική του σφραγίδα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, τότε θα λέγαμε ας αρχίσουμε να θρηνούμε για αυτή την φοβερή εχμαλωσία μας εις τον κόσμον αυτόν. Τότε μόνιμο τραγούδι μας, μόνιμο μάλλον ελεγείο μας ας είναι το ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και μάλιστα όταν σήμερα ψυχοσάββατο πρώτης Πεντηκοστής μας ζωντανεύει αυτή η θέση του θανάτου, η πραγματικότητα του θανάτου, για να τα πούμε αυτά, τότε θα λέγαμε γιατί να έρχονται νέοι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν αφού θα πεθάνουν, γιατί να γεννιόνται άνθρωποι, ή ακόμη τότε μια γέννηση θα μπορούσε να είναι ένα προκαταβολικό πένθος. Μάλιστα μεταφορικώς λέγεται ότι το παιδί μόλις γεννιέται κλαίει, και αυτό σημαίνει ότι μπαίνει μέσα στα βάσανα αυτού του κόσμου. Τότε γιατί ο ήλιος λάμπει, ή ακόμη γιατί τα πουλιάκια λαϊδούν, δεν θα υπήρχε λόγος. Τότε η δημιουργία στο βάθος της, παρά την επιφανειακή ομορφιά της, κρύβει την πιο απέσια αντίφαση, την υπαρξιακή ανυπαρξία της. Και είναι μία, τότε η δημιουργία, μία εξοργιστική κομμωδία. Αν βέβαια όλα αυτά τον τελικό λόγο τον έχει ο θάνατος. Έτσι ύπαρξης και ανυπαρξία, ζωή και θάνατος, είναι η πιο ακραία αντίφαση. Αλλά ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα με τόση σοφία, με τόση δύναμη και με τόση αγάπη, αντιφάσκει εις εαυτόν. Δημιουργεί μάταια πράγματα ο Θεός? Βεβαίως όχι. Μη γέννητο να υποστηρίξουμε μία τέτοια θέση. Τότε απλώς ο θάνατος είναι ένας μεγάλος παρήσακτος, και πρέπει να δούμε πώς μπήκε αυτός ο θάνατος ως παρήσακτος μέσα στην πολύ ωραία δημιουργία του Θεού. Όπως κάπου στη Σοφία Σολομώντος λέγει ότι είσαι φιλόζωος, Κύριε, και δεν έκανες κανένα δημιούργημά σου να υποφέρει, και κανένα δημιούργημά σου δεν βδελίσεσαι, δεν συχαίνεσαι, και όλα είναι πολύ ωραία. Πώς λοιπόν υπάρχει ο θάνατος, που είναι ο θάνατος πάντοτε η πιο χτυπητή αντινομία, όπως ήδη σημειώσαμε, και η πιο απέσια ασχημία? Ο θάνατος, αγαπητοί μου, είναι ο καρπός της παρακοής των πρωτοπλάστων. Και το σημαντικό είναι ότι ο Θεός ειδοποίησε δια την περίπτωση αυτή, λέγοντας μη παραβείτε την εντολή μου, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, θα πεθάνετε με θάνατο εάν θα φάτε από τον καρπόν αυτόν. Όχι βεβαίως ότι ο καρπός της γνώσεως ήταν καρπός δηλητηριώδης, ήταν κάτι άλλο, είχε μεταφυσικά στοιχεία. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Ένα φυσικό δέντρο ήταν. Αλλά ετέθη επάνω εις τον καρπόν του δέντρου αυτού, ετέθη η εντολή της υπακοής. Και εφόσον οι πρωτόπλαστοι παρέδισαν την εντολή της υπακοής, εισήλθε ο θάνατος. Λέγει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος στο δεύτερο κεφάλαιο ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία, τον έκανε να είναι άφθαρτος, και εικόνα της ιδίας ιδιότητος επίησεν αυτόν. Φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Πράγματι, ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο, θα ήταν βλασφημία αυτό να το πούμε. Μάλιστα στην καθημερινότητά μας λέμε το εξής: τι να κάνουμε, φυσικά πράγματα είναι αυτά. Τι φυσικά? Το ότι πεθαίνει κανείς. Ο Θεός
Έτσι θέλει να πεθαίνουμε. Δεν θέλει ο Θεός να πεθαίνουμε. Και ο θάνατος είναι το πιο αντιφυσιολογικό στοιχείο. Η μεγαλύτερα, σας είπα, ασχημία μέσα στη δημιουργία, που δίνει μία εικόνα σαν να μην έχει σκοπό η δημιουργία, σαν να είναι κάτι που να λέει κανείς, γιατί ζω, αφού υπάρχει ο θάνατος, γιατί ζω. Σαν να αφαιρεί την έννοια του σκοπού της δημιουργίας. Δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο. Πολύ λοιπόν σωστά λέγει ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο, αλλά εισήλθε από το φθόνο του διαβόλου, επειδή επεκράτησε ο φθόνος του διαβόλου. Πώς? Εφθόνησε τους πρωτοπλάστους, γιατί να είναι δημιουργήματα λογικά και να έχουν τη στοργή του Θεού. Κατάφερε, εννοείται κατάφερε, εξυπάτησε, ώστε να παραβούν την εντολή του Θεού και έτσι να εισέλθει ο θάνατος. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι η φιλανθρωπία του Θεού εργάστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενανθρωπίσεως. Διότι θα έλεγε κανένας, να, ο Θεός επέτρεψε, ήταν το κατά παραχώρηση θελημάτου να εισέλθει ο θάνατος. Και τώρα εδώ ο Θεός δημιουργεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ακριβώς για να σώσει τον άνθρωπο, να τον επαναφέρει στην κατάσταση του αρχικού θελήματος του Θεού, δηλαδή του κατευδοκίαν θελήματος του Θεού, που είναι η αυθαρσία και η αθανασία και η μακαριώτης. Λέγει ένα τροπάριο των εγκομπίων της Μεγάλης Παρασκευής, ένα από το «Η ζωή εν τάφο», λέγει κάτι πάρα πολύ έτσι ωραίο και συγκινητικό. «Επί γης κατήλθες, σύ ο Θεέ λόγε που έγινες άνθρωπος, στη γη κατέβηκες, ή να σώσεις Αδάμ», γιατί ο Αδάμ ήταν στη γη, «και εν τη γη και εν γη μη ευρικός τούτον δέσποτα», και αυτόν λέει, αφού δεν τον βρήκες στη γη, «μέχρι σάδου κατελήγηθας ζητών», κατέβηκες μέχρι τον Άδη για να ψάχνεις να τον βρεις. Τι ωραίο που είναι αυτό πραγματικά. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός εργάστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για να σώσει τον άνθρωπο και για να καταπατήσει τον θάνατο. Έτσι έγινε με εμάς όμοιος, απέθανε επί του Σταυρού ο Κύριος, αλλά αναστήθη, ακριβώς για να αναστήσει τον άνθρωπο την εσχάτην ημέρα, και ανελήφθη εις τον ουρανό, ακριβώς για να ανεβάσει τον όλων άνθρωπων στον ουρανό, και ούτε λίγο ούτε πολύ να τον στήσει στα δεξιά του Θεού Πατρός. Διότι εκεί ανέβηκε η ανθρωπίνη φύση, διότι ως Θεός Λόγος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Αυτό αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, και η ανθρωπίνη φύση είναι εκείνη που ανήλθε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, όπως ακριβώς το είδε και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος, ομολογώντας το μέσα εις το συνέδριο. Έτσι ο Κύριος μας άνοιξε το δρόμο, υπερνικώντας την αμαρτωλότητα, υπερνικώντας του ανθρώπου ως αναμάρτητος, υπερνικώντας την θνητότητα, γιατί ο άνθρωπος πέθαινε. Πως θα μπορούσε ποτέ να ανεβεί στον ουρανό? Ως αμαρτωλός μπορούσε να ανεβεί στον ουρανό? Ως θνητός μπορούσε να ανεβεί στον ουρανό? Και την υλικότητα, πως θα μπορούσε να ανεβεί ο άνθρωπος υλικός υπάρχουν, πως θα ήταν δυνατόν ποτέ? Και όμως γι' αυτό, ξέρετε, εκπλήσονται οι άγγελοι, όταν είχαμε τον Πλάτωνα εδώ και μας άκουγε ότι άνθρωπος με την υλικότητά του ανέβηκε πάνω εις τον ουρανό, εις τον ουρανό των ιδεών, εκεί που δεν χωράει τίποτα παρά μόνο είναι ο κόσμος των πνευμάτων και των ιδεών και των προτύπων και των αρχετύπων. Θα τρόμαζε, θα χλώμιαζε, και αν του λέγαμε ότι αυτό
έγινε το όμως δεδομένον από το γεγονός ότι ο Χριστός ανεστήθη και ανελήφθη στον ουρανό, κυριολεκτικά θα ετρόμαζε. Κυριολεκτικά θα έλεγε ότι κάτι καινούριο εδώ υπάρχει, κάτι καινούριο που δεν το σκέφτηκα. Ναι, πράγματι ήταν και είναι όλα αυτά που εργάστηκε ο Χριστός για μας, ανοίγοντά μας το δρόμο, μία πραγματικότητα, ένα γεγονός. Ενθυμίστε ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον υλικό παράδεισο, επίγειος ήτο. Ενθυμίστε ότι ο Θεός έταξε τα χερουβήμ να φυλάσσουν την είσοδο του παραδείσου και να κινούν την περιστρεφωμένη εκείνη πυρήνη ρομφαία. Το ενθυμίστε, τι το αυτή η πυρήνη ρομφαία? Δηλαδή ένα πράγμα που να γυρίζει, ένα σπαθί που να έχει λάμα, να έχει φλόγα και να περιστρέφεται. Πώς να μπεις μέσα σε μία είσοδο όταν υπάρχει μία τέτοια, ένας τέτοιος φραγμός? Ξέρετε τι είναι το αυτό? Αυτά τα τρία που σας είπα. Αυτό είναι το που έφρασε τον δρόμο. Η αμαρτωλότητα της ανθρωπότητας, η υλικότητα της ανθρωπότητας και η θνητότητα της ανθρωπότητας. Και αυτά τώρα τα υπερνικά. Ο Κύριος ανερχόμενος εις τον ουρανό με την ανθρωπίνη του φύση και μας οδοποίησε, μας άνοιξε το δρόμο, έφτιαξε δρόμο για να ξαναγυρίσουμε πίσω εις την Βασιλεία του Θεού. Ας δούμε όμως πώς ο Απόστολος Παύλος, για να μείνουμε και στη σημερινή περικοπή την Αποστολική που αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών ως ψυχοσάββατον, όπως σας είπα, πώς ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει τα πράγματα των καρπών, θα λέγαμε καλύτερα, της Αναστάσεως του Χριστού. Βέβαια έχει γράψει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, που είναι ένας ύμνος προς την Ανάσταση, ύμνος στην Ανάσταση, ύμνος στην Ανάσταση, προσέξτε, των νεκρών, όχι ύμνος στην Ανάσταση του Χριστού. Εδώ λοιπόν στους Θεσσαλονικείς λέγει, τι χαριτωμένο πράγμα, ξέρετε, και να έχουμε ακροατάς Θεσσαλονικείς και να μιλάει κανείς από τις δύο αυτές επιστολές. Έχει κάτι το πιο ιδιαίτερο, το πιο ξεχωριστό. Αισθάνεται κανένας ότι αυτό που τώρα ακούω είναι για μένα, όχι γιατί είναι ο λόγος του Θεού, αλλά γιατί και είμαι Θεσσαλονικές και αποτείνεται εκεί ο Παύλος. Έχει κάτι το πιο ιδιάζον. Λοιπόν, γράφει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος: «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν, αδελφοί, περί των και κινημένων, ή να μη λυπήσθε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα». Δεν θέλουμε, λέγει, να αγνοείτε, αδελφοί, για τους και κοιμημένους, για να μην λυπόσαστε όπως και οι υπόλοιποι που λυπώνται υπερβολικά, μη έχοντες την ελπίδα της Αναστάσεως. Ώστε λοιπόν ομιλεί περί και κοιμημένων. Προσέξτε, είναι χαρακτηριστικό. Δεν ομιλεί περί νεκρών, ομιλεί περί και κοιμημένων. Και αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει εγρήγορση, όπως λέγει ο Οικουμένιος, και συμπληρώνει ο Θεοδόρητος και λέγει: «Το γαρ ύπνο εγρήγορση έπεται». Ένας που κοιμάται βεβαίως θα ξυπνήσει, αφού κοιμάται. Ενθυμίστε, γιατί καινούργια πράγματα μπαίνουν στον κόσμο. Ο Χριστός μας έφερε απίστευτα καινούργια πράγματα με διαστάσεις καταπληκτικές. Φτάνει μήνυμα στον Κύριο, ήτο πολύ μακριά από την διθανία, ότι ο φίλος ο Λάζαρος απέθανε, και λέγει στους μαθητάς του: «Ο φίλος μας ο Λάζαρος εκοιμήθη». Είχανε μάθει όμως ότι ήταν άρρωστος, και είπαν οι μαθητές, πώς μίλησαν, τοποθετημένοι στις διαστάσεις της καθημερινότητας, της πραγματικότητας. Λέγει, αφού τον πήρε ο ύπνος, μπόρεσε να κοιμηθεί, αυτό σημαίνει ότι τώρα θα πάρει την πάνω βόλτα στην υγεία του, θα γίνει καλύτερα. Όπως το λέμε κι εμείς, ένας ασθενής κοιμάται φυσιολογικά, ωραία κοιμάται, θα γίνει καλά, παίρνει την πάνω βόλτα. Δεν κατάλαβαν όμως πού να συμβλάβει το μυαλό τους, τι θα επεκολούθει κτλ. Κτλ. Και λέει ο Κύριος καθαρά στη γλώσσα τους: «Ο φίλος μας ο Λάζαρος απέθανε».
Προσέξτε, στη γλώσσα τους, άλλη γλώσσα έχει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε εκοιμήθη. Γιατί? Διότι απλούστατα θα επικολούθει η Ανάσταση. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα εδώ γι' αυτό, ότι δηλαδή ο θάνατος, ότι είναι ένας ύπνος. Πολύ σωστά λοιπόν ο Απόστολος Παύλος θεοπνεύστος βάζει «Δια τους και κοιμημένους δεν θέλω να λυπήσετε» κλπ. Κλπ. Να μην λυπούμεθα, ναι, αλλά με μέτρο. Εδώ κόβει τι, την άμετρον λύπη ο Απόστολος. Και η άμετρος λύπη είναι άρνηση της ελπίδος της Αναστάσεως των νεκρών. Σας υπενθυμίζω ότι η λύπη, όταν περάσει κάποια όρια, είναι πάθος. Και ίσως δεν έχετε αντιληφθεί, αγαπητοί μου, ότι είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα η λύπη. Είναι φοβερό. Καταπίνει τον άνθρωπο. Εκεί κάπου στη Σοφία Σιράχ λέγει στο 38 κεφάλαιο, αν θυμούμε καλά, μη λυπάσαι υπερβολικά, γιατί λέγει θα αρρωστήσεις. Και πράγματι η λύπη καταπίνει τον άνθρωπο και σωματικά και πνευματικά. Δεν έχω καιρό να επεκτηνόμουν σε αυτό, εξάλλου δεν είναι και θέμα μας, αλλά προσοχή το θέμα της λύπης. Είναι λοιπόν αμαρτία το υπέρμετρον, η υπέρμετρη λύπη. Ποιοι λοιπόν δε, εκείνοι που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Τι κρίμα. Ξέρετε πόσες φορές ο διπλανός μας να κλαίει και να οδύρεται και να μην θέλει να παρηγορηθεί. Και όμως μπροστά του είναι το θέμα ότι ο Χριστός ανεστήθη και οι νεκροί θα αναστηθούν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στους Θεσσαλονικείς αποτινόμενος, «Ή γάρ πιστεύομαι ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια Ιησού άξι συν αυτό». Διότι λέγει, αν πιστεύομαι ότι ο Ιησούς και πέθανε και ανέστη, γιατί βάζει το απέθανε? Μα δεν μπορεί να φανεί η Ανάσταση αν δεν υπάρξει ο θάνατος. Και στους Κορινθίους το λέγει αυτό, ότι απέθανε κατά τας γραφάς και ανέστη κατά τας γραφάς. Βασική προϋπόθεση της Αναστάσεως είναι ο θάνατος. Απέθανε πραγματικά. Γι' αυτό φροντίζουν και οι ιεροί Ευαγγελιστές να μας δείξουν ότι ο Χριστός πραγματικά απέθανε, για να φανεί η πραγματική του Ανάσταση. Έτσι λέγει εδώ στην συνέχεια, ότι όπως λέγει ο πατήρ ανέστησε τον Υιόν, έτσι και ο Θεός πατήρ θα αναστήσει τους και κοιμημένους ανθρώπους, τους νεκρούς δηλαδή, και θα τους οδηγήσει μαζί με τον Ιησούν εις την βασιλεία του. Πρέπει εδώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση, ότι όταν στους Θεσσαλονικείς ομιλεί για το θέμα των νεκρών, ομιλεί για τους ευσεβείς νεκρούς, για τους ευσεβείς εκκοιμημένους. Δεν τον ενδιαφέρουν εκείνη τη στιγμή, δεν τον ενδιαφέρουν οι ασεβείς και εκκοιμημένοι. Όλοι θα αναστηθούν. Μα όλοι θα αναστηθούν. Όπως ακριβώς όταν γεννιόμαστε, δεν ερωτώμεθα για να κουβαλήσουμε αυτό που λέγεται ανθρωπίνη φύση, δηλαδή λογική. Θέλω δεν θέλω, γεννιέμαι με λογική. Θέλω δεν θέλω, γεννιέμαι με ελευθερία και το καθεξής, κατά τον ίδιο τρόπο. Θέλω δεν θέλω, θα αναστηθώ. Είτε ευσεβής είμαι, είτε ασεβής είμαι. Είναι δεδομένο που ανήκει στο Θεό. Θέλω δεν θέλω. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος δεν ομιλεί για τους ασεβείς, ομιλεί για τους ευσεβείς και κοιμημένους. Και για να δούμε τι γράφει στους Κορινθίους, να δούμε λιγάκι πιο κοντά τα πράγματα, γιατί δεν γράφει πιο πολλά εκεί στους Θεσσαλονικείς παρά μόνο λίγα για να παρηγορηθούν. Και λέει, «Η δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι την έσεν ημίν ότι η Ανάσταση νεκρών ουκέστην?» Εάν λέγει ο Χριστός κηρύσσεται ότι ανεστήθη από τους νεκρούς, πώς μερικοί λένε ότι ο Χριστός, ότι οι νεκροί δεν αναστήνονται? «Η δε Ανάσταση νεκρών ουκέστη ουδέ Χριστός εγίγερται». Αν λέγει δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Τι αποτελεί αυτό η Ανάσταση του Χριστού? Το θεολογικό υπόβαθρο της Αναστάσεως των νεκρών.
ή δε Χριστός ούτε γίγερτε κενών, άρα το κήρυγμα ημών, και μη δε και η πίστη ημών, το κενός κενή με έψιλον. Αν λέγει ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε και το κήρυγμά μας και η δική σας πίστη πέφτουν στο κενό. Είναι κούφια πράγματα, δεν έχουν αντίκρισμα. Αλήθεια το σκεφτήκαμε ποτέ? Ότι αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι δυνατόν ποτέ να λεγόμεθα ότι ορθοδοξούμε. Η πίστη μας πέφτει στο κενό. Μην είδε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Τώρα δα επιλέξει. Το θυμάμαι από τα αρχαία του σχολείου. Μην τώρα δα. Δηλαδή τώρα πλέον, να το πούμε έτσι, ο Χριστός αναστήθη από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή, το ξεκίνημα της, των κεκοιμημένων ως προς την Ανάστασή τους. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ο τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος πραγματικά. Μπαίνει εκτός ενεργίας. Αυτό θα πει καταργείται. Και έτσι βλέπουμε εδώ να ομιλεί ο Παύλος με τον τρόπον αυτόν δια τους κεκοιμημένους. Και συνεχίζει τώρα στους Θεσσαλονικείς. Τούτο γαριμήν λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου ουμή φθάσομεν τους κοιμηθέντες. Αυτό σας λέγω εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που έχουμε μείνει δεν θα φθάσουμε στην παρουσία του Κυρίου, δηλαδή δεν θα φτάσουμε στον θάνατον όταν θα έρθει ο Κύριος. Εννοεί δηλαδή ότι όταν θα έρθει ο Κύριος θα βρει ανθρώπους επάνω στη γη, αυτοί που θα ζουν τότε. Δεν θα φτάσουμε τους κεκοιμημένους, δηλαδή δεν θα έχουμε πεθάνει, θα μας βρει ζωντανούς όποτε θα έρθει ο Κύριος. Προσέξτε τι είπε, εν λόγω Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Η αυθεντία του Λόγου του Θεού, του Λόγου του Χριστού. Ούτε εγώ το επινοώ να το πω, ούτε ο Παύλος θα επινοεί για να παρηγορήσει, αλλά είναι μία πραγματικότητα εν λόγω Κυρίου. Τι βεβαιώνει? Ότι τότε ζώντες δεν θα πεθάνουν, αλλά θα αλλάχθουν. Να τι λέγει πάλι στους Κορινθίους: εναλλάσσω τα δύο κείμενα, παίρνοντας ότι θα εξυπηρετούσε. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πράγματι είναι μυστήριον. Να μυστήριο λέει, σας λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, όλοι δεν θα πεθάνουμε. Πάντες δε αλλαγισόμεθα, αλλά όλοι θα αλλαχθούμε. Τι θα πει θα αλλαχθώ? Θα περάσω από τη φθορά στην αφαρσία. Τι λέγεται φθορά? Αυτό που λέμε τρώγω, πίνω, μεγαλώνω, κοιμάμαι. Αυτά αποτελούν το στοιχείο της φθοράς. Τι λέγεται αθανασία? Αυτό που δεν πεθαίνει πια. Έτσι θα περάσει η υπαρξής μου μέσα από την αφαρσία και την αθανασία. Και συνεπώς στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος, όπως τα γνωρίζετε, δεν υπάρχει κοινία, ο Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και πάντες δε αλλαγισόμεθα, όλοι θα αλλαχθούμε. Ένα τόμο εν ρηπεί οφθαλμού, ένα τόμο θα πει πάρα πολύ γρήγορα, σε χρόνο που δεν κόβεται πιο πολύ, σε άτμητων άτομων, άτμητων χρόνων. Και για να φέρει και μια εικόνα από την φύση να γίνει κατανοητός, λέγει αυτό εν ρηπεί οφθαλμού. Επειδή βέβαια η ρηπή του οφθαλμού είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, αλλά μια φυσική εικόνα, πόσο κρατάει το λιγόκλιμα των ματιών, θα γίνει αυτή η αλλαγή, η Ανάσταση και η αλλαγή. Και συνεχίζει και λέγει ότι εν τη εσχάτη σαλπίνγκη, αυτά θα γίνουν τότε. Πάλι εικόνα στρατοπέδου εδώ, πως σαλπίζει ο σαλπιντής και όλοι οι στρατιώτες σηκώνονται από το στρατόπεδο και τα λοιπά. Σαλπίζει γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι. Θα αναστηθούν άφθαρτοι. Και εμείς που θα ζούμε αλλαγισόμεθα, θα αλλαχθούμε. Είναι εκπληκτικό. Στους Θεσσαλονικείς λέει κάτι πιο λεπτομερέστερο, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, με εντολή του Κυρίου, με διαταγή, εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, καταβίσεται από ουρανού. Δεν είπαν οι άγγελοι?
κατά την ημέρα της αναλήψεως. Όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα κατεβαίνει. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Είναι εκπληκτικό. Και συνεχίζει. Έπειτα οι μισιζόντες, οι περιλυπόμενοι, λέει στους Θεσσαλονικείς, άμα συναυτείς συγχρόνως μαζί με αυτούς, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Γιατί κατεβαίνει? Για να ανεβούμε εμείς. Και εμείς θα αναλυφθούμε, υπολαμβανόμενοι από σύννεφα. Ποια σύννεφα? Αυτά τα μετρολογικά? Όχι, είναι το θείο όχημα, είναι η θεία δόξα. Θα μας πάρει αυτή. Θα κατεβαίνει ο Κύριος, θα ανεβαίνουμε εμείς. Και θα γίνει η συνάντηση κάπου στο σύμπαν. Ο Θεός το γνωρίζει. Και κατόπιν, δηλαδή, έρχεται να μας προϋπαντήσει. Μα είναι εκπληκτικόν. Μα η αγάπη του είναι εκπληκτική. Και τότε θα μας πάρει να μας οδηγήσει εις την βασιλεία του. Και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι πάντοτε θα είμεθα μαζί του. Πού? Εις τους αιώνας των αιώνων, εις τη δική του τη βασιλεία. Αγαπητοί μου, έχουμε καλά αντιληφθεί την Ανάσταση των νεκρών, ότι θα είναι Ανάσταση σωμάτων? Το έχουμε αυτό καλά αντιληφθεί? Πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι Ανάσταση ψυχών. Μα οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Το σώμα διαλύεται, η ψυχή φυλάσσεται για να επανενωθεί, προσέξτε, με το παλαιόν σώμα. Το λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Για να δώσουμε λόγο στο Θεό εκείνα που πράξαμε και με το σώμα και με την ψυχή. Και οι πατέρες το λέγουν και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα αναστηθούν τα σώματά μας. Τα σώματά μας. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εις δε το Ιεροσολυμητικόν σύμβολον, μας διασώζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, λέγει, και εις σαρκός Ανάσταση. Είναι το 11ο άρθρο. Και εις σαρκός Ανάσταση. Είδατε, σαρκός. Το δε λεγόμενον Αθανασιανών σύμβολον, λέγει, ου του οποίου τη παρουσία του Χριστού, δηλαδή, πάντες άνθρωποι αναστήσονται συν της εαυτών σώμασιν, μαζί με τα σώματά τους αποδώσοντες περί των ιδίων έργων λόγων, αυτή εστίν η καθολική πίστης, ειν την οποίαν η μήτης πιστώστε και βεβαίως πιστεύσει, σωθείτε όν ημίσετε. Θέτει εδώ θέμα πίστε, θέμα σωτηρίας. Δεν πιστεύεις, πρόσεξε, δεν θα σωθείς. Διότι πρώτα θα πιστεύσω στα δόγματα της πίστεως που μου προβάλλονται, και μετά θα είναι η αρετή, οι καλές πράξεις και ό,τι άλλο. Για να μην φτάσουμε να ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Ας προσέξουμε δε το συμπέρασμα του Παύλου στους Θεσσαλονικείς, όταν τους είπε μη λυπήστε, μη λυπήστε, λέει, αδελφοί, και τα λοιπά, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν της λόγης τούτης, ώστε παρηγορείτε, λέγει, ο ένας τον άλλον με αυτούς τους λόγους. Αλήθεια, πάμε πολλές φορές να παρηγορήσουμε σε ένα σπίτι που πενθούν. Τι τους λέμε? Τους λέμε, α, έτσι ο Θεός τα θεσμοθέτησε, έτσι γίνηκανε. Όχι, αγαπητοί, θα μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών, στηριζόντες αυτήν στην Ανάσταση του Χριστού. Πράγμα, η μεγαλύτερη παρηγορία που έχει ο άνθρωπος είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και η μεγαλύτερη εγγύηση με γεγονότα, όχι κατ' επινόηση, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό, αγαπητοί, ας κλείσουμε, ευχαριστούντες την παρουσία σας, ας κλείσουμε με εκείνους τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου από τον κατηχητικό του λόγο. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμηνύματος. Χριστός γαραγερθείς εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετων. Ευχαριστώ που με ακούσατε.